Γεια σου, Ραφαήλ, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Γεια σας. Ραφαήλ, ήταν από το καλύτερο παιχνίδι σου με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ένα από τα καλύτερα. Ναι, ήταν ένα από τα καλύτερα. Στην αλήθεια, αλλά νομίζω ότι είμαι πολύ μακριά από τη λέξη πρωταγωνιστής. Γιατί ήταν ένα μάτς το οποίο δύσκολα το κερδίζει ένας αθλητής. Με τα παιχνίδια ΠΑΟΚ Ολυμπιακού είναι σκληρά. Συνήθως κρατάνε ώρες, οπότε θα δώσω πολύ μεγάλη έμφαση στο ότι ήταν πολύ καλή ομαδική προσπάθεια. Ήταν μια νίκη πραγματικά που κάνουν ομάδες. Ναι, για να κερδίσεις, για να κερδίσεις τον Ολυμπιακό χρειάζεται ομαδική προσπάθεια, Ραφαήλ, έτσι είναι. Μπράβο. Και ο ΠΑΟΚ χθες έδειξε ότι δείχνει μια ομάδα πολύ δεμένη ή πάει να γίνει πολύ δεμένη. Πάντως η νίκη ήταν σίγουρα ομαδική. Δεν ήταν σύνηθες, Ραφαήλ, για τον ΠΑΟΚ των τελευταίων ετών να κερδίσει τον Ολυμπιακό, πόσο μάλλον να τον κερδίσει δύο φορές μέσα σε μια εβδομάδα. Δείχνει κάτι για την ομάδα στο ξεκίνημα της σεζόν, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Δείχνει κάποια σημάδια. Εντάξει, δεν είναι για να πρέπει να συνεχίσεις να δουλεύεις, γιατί αυτά, ξέρετε, με τους μήνες γυρνάνε και μπορεί να σου γυρίσει και μπούμερα. Ναι. Αλλά σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ καλό σημάδι αυτό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής και ο κορμός που κράτησε πέρυσι είναι ο ίδιος. Πήρε ένα-δυο καλούς παίκτες. Και ο ΠΑΟΚ σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να τον κερδίσει δύο φορές. Οπότε είναι ένα σημάδι το οποίο για το μέλλον μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμο. Mm-hmm. Πάντως, αυτό που αντιλήφθηκε ο κόσμος που ήταν στο παλατάκι χθες και νομίζω σας σώθησε αρκετά, Ραφαήλ, αν θες κάνει και ένα σχόλιο, είναι ότι η ομάδα το είδε πάρα πολύ σοβαρά, όπως μας έλεγε και την Παρασκευή εδώ στο Λίμπερο ο Μενέλας Κοκκινάκης. Δεν βλέπει αν είναι link-up, Ευρώπη, πρωτάθλημα, φιλικό, δηλαδή παίζει κάθε παιχνίδι στα όρια και παίζει για την νίκη, και αυτό είδε και ο κόσμος χθες. Αυτό είναι αλήθεια. Ο κόσμος είναι πολύ σημαντικός για μας. Τον ευχαριστούμε χθες που βρέθηκε στο γήπεδο και ελπίζουμε να συνεχίσει να είναι στο γήπεδο, γιατί πραγματικά μας δίνει τεράστια δύναμη. Και ο ΠΑΟΚ στο παλατάκι με κόσμο είναι πάρα πολύ δύσκολο να χάσει. Οπότε αυτό και μόνο είναι μια ισχύ που έχει η ομάδα μας, να φέρνει τον κόσμο στο γήπεδο. Είναι το μεγαλύτερο ατού. Πέρα από αυτό, συμφωνώ με το Μενέλαο, γιατί δεν έχουμε Ολυμπιακό, Ευρώπη, υλικά, πρωτάθλημα. Κοιτάμε να μπαίνουμε κάθε παιχνίδι και να κερδίζουμε όποιος αν είναι. Μπορεί να είναι αυτή η ομάδα από τη Δανία, μπορεί να είναι Ολυμπιακός, μπορεί να είναι τυχαία ομάδα, ο Μήλωνος. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι. Και αυτό έχει κατά μεγάλο ρόλο παίξει ο προπονητής μας, ο οποίος μας περνάει αυτή τη φιλοσοφία. Κινούμαστε όλοι σε μία γραμμή. Και έτσι πορευόμαστε σε κάθε παιχνίδι. Οι λόγοι της βελτίωσης, Ραφαήλ, από το ξεκίνημα της σεζόν, γιατί η εικόνα δεν ήταν η καλύτερη στα πρώτα ένα-δύο παιχνίδια, αλλά βλέπουμε ένα ΠΑΟΚ να ανεβαίνει συνεχώς, να κάνει βήματα προόδου. Όταν γίνεται μια ομάδα, ειδικά στο βόλεϊ, που υπάρχει πολύ αλληλοεξάρτηση με τους παίκτες, είναι λίγο δυσκολία, λίγο χρόνο μέχρι να βρεθούν λίγο οι παίκτες να δεχτούν, να καταλάβουν τι γίνεται. Δεν είναι τόσο απλά. Και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που έχει κρατήσει 2-3 παίκτες από πέρυσι, ας πούμε, οι οποίοι γνωρίζονται μεταξύ τους, αλλά όλοι οι άλλοι είναι καινούργοι. Αυτό, όσο και να το κάνουμε, θέλει το χρόνο του και νομίζω ότι γίνεται καλή δουλειά. Δηλαδή και στην προπόνηση καθημερινά, και ο coach δηλαδή προσπαθεί πάρα πολύ. Φαίνεται ότι αρχίζει να υπάρχει λίγο συνοχή. Καλό μεσημέρι και από μένα, Ραφαήλ. Δύο ερωτήσεις. Χαίρετε. Το ζητούμενο για αυτή την ομάδα σε σχέση με την ποιότητα των παικτών, την εμπειρία του προπονητή, είναι να αποκτήσει συνοχή για να δούμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ομοιογένεια. Η ομοιογένεια νομίζω ότι είναι πολύ βασική. Όπως είναι και πάρα πολύ βασικό στο σίγουρα και στον αθλητισμό, είναι να μην έχεις απώλειες, δηλαδή τραυματισμούς και τώρα με την πανδημία και κορονοϊό κτλ. Παίζουν και αυτό το ρόλο τους. Δηλαδή,
άμα χάνει ένα-δύο αθλητέ κάθε φορά, ένα-δύο αθλητέ κάθε φορά, είναι δύσκολο να βρει ομοιογένεια, είναι δύσκολο να βρει μια ομάδα. Οπότε όσο μια ομάδα μένει μαζί, μένει υγιής και υπάρχει ένα πλάνο από τον προπονητή και το ακολουθούν όλοι και πηγαίνουν όλοι στην ίδια γραμμή, νομίζω ότι ναι, ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα είναι καλύτερος. Mm-hmm. Μπορείς να οριοθετήσεις, σε παρακαλώ, τους στόχους της ομάδας για τη φετινή περίοδο? Οι στόχοι, κατά τη δική μου άποψη, ναι, σαφώς, αυτή την περίοδο, είναι να κερδίσει, να μπαίνει μέσα για να κερδίσει όλα τα παιχνίδια. Ανεξαρτήτου διοργάνωσης ή αντιπάλου ή οτιδήποτε. Ο ΠΑΟΚ θέλει να μπαίνει μέσα για να κερδίζει όλα τα παιχνίδια. Στο τέλος θα δούμε τι καταφέραμε, τι κάναμε, τι μαζέψαμε, τι όχι. Αλλά ο στόχος, σαν στόχος, γιατί το να μιλήσω για στόχους μακρινούς, για να μιλήσω για να πάρει το πρωτάθλημα, να πάρει το κύπ, είναι κάτι πάρα πολύ γενικό, πάρα πολύ αυθαίρετο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει σαν στόχος αυτός. Δεν υφίσταται. Υφίσταται να μπαίνει ο ΠΑΟΚ κάθε εβδομάδα και να κερδίζει όλα τα παιχνίδια. Να προσπαθεί να κερδίσει όλα τα παιχνίδια. Αυτός είναι ο στόχος. Υποσυνείδητα δεν υπάρχει, Ραφαήλ, μια σκέψη ότι το πρωτάθλημα είναι πιο μεγάλος στόχος από ότι είναι η Ευρώπη? Ή ότι η Ευρώπη είναι το κάτι παραπάνω? Γιατί καλά το λέμε ότι, και εσείς το λέτε, ότι όλα τα μάτς θέλουμε την νίκη, αλλά δεν υπάρχει υποσυνείδητα μια ιεράρχηση στόχων? Υποσυνείδητα μπορεί να υπάρχουν όλοι οι στόχοι. Δηλαδή να πάρουμε την Ευρώπη, να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αυτό ναι. Αλλά το να κοιτάμε το στόχο αυτόν που λοχεύει από πίσω, μπορεί να χάσουμε όλα τα υπόλοιπα. Οπότε νομίζω ότι η φιλοσοφία μας είναι σχεδόν όλων των παιδιών. Είναι αυτή. Ότι, OK, τώρα έχουμε αυτό το ματς, θέλουμε να κερδίσουμε αυτό το ματς. Αυτό είναι ο στόχος μας. Ο τελικός μας είναι αυτό, το επόμενο παιχνίδι. Και έτσι, σε κάθε εβδομάδα μπαίνουμε και παίζουμε το παιχνίδι. Μάλιστα. Ραφαήλ, το πρωτάθλημα φέτος το βλέπεις βελτιωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα? Είναι ίσως βέβαια λιγότερες οι ομάδες. Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις ομάδες που μετέχουν? Είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, είναι και άλλες ομάδες? Πώς είναι μέχρι στιγμής η κατάσταση? Αυτό που φαίνεται τουλάχιστον στα χαρτιά μέχρι στιγμής είναι τέσσερις ομάδες. Είναι ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Σύρος και ο Παναθηναϊκός, που φαίνεται ότι το ρόστερ τους είναι η πιο δυνατό από τις υπόλοιπες ομάδες. Ναι. Μπορείς βέβαια να το ξέρεις αυτό. Αυτό είναι το θεωρητικό κομμάτι, έτσι, γιατί σωστά, πάντα μια καλή ομάδα μπορεί να έχει πολλές ατυχίες ή να μην πάνε καλά τα πράγματα και να αποτύχει. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτές οι τέσσερις ομάδες θα διεκδικούν τους εγχώριους τίτλους. Οπότε είναι και ο ΠΑΟΚ μέσα σε αυτές. Ραφαήλ, το ρώτησε και ο Κώστας τώρα. Ναι. Οι ομάδες είναι λίγες. Θα μπορούσαν να είναι περισσότερες? Ναι. Αυτό με τις ομάδες, ναι, είναι ένα θέμα το οποίο τα τελευταία χρόνια το έχουμε δει έντονα στην. Υπάρχουν και σε άλλα πρωταθλήματα παρόλα αυτά. Νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητος κακό. Γιατί όταν είναι μια ομάδα η οποία είναι στην πρώτη κατηγορία, έχει πάρα πολλά έξοδα, έχει χρέη, δεν πληρώνει τους παίκτες, κάνει λανθασμένα ταξίδια κάθε φορά, ταλαιπωρεί όλους τους αθλητές. Ναι. Γενικά, να παίζει σε ένα σύλλογο, τον οποίο δεν έχει να σου προσφέρει τίποτα και ουσιαστικά κοροϊδεύει και ξαπατάει τους αθλητές που αγαπάνε αυτό που κάνουν, γιατί καλώς κακώς είμαστε τυχεροί, γιατί παίζουμε βόλεϊ, παίρνουμε κάποια λεφτά από αυτό. Η ζωή του αθλητή είναι καμία σχέση με την ζωή που ακολουθεί και την έξω ζωή, το γνωρίζουμε περισσότερο αυτό. Ναι. Οπότε όταν είσαι σε μια ομάδα στα οποία σε κάνει να μην είσαι ευχαριστημένος, να μην θέλεις να το κάνεις γιατί οι συνθήκες δεν είναι τέτοιες, όχι, καλύτερα να μην υπάρχει. Καλύτερα να υπάρχουν 5 και 4 και 3 και 8 ομάδες οι οποίες πραγματικά θα σέβονται τους αθλητές, θα τους προσέχουν, θα είναι ευχαριστημένοι, θα προσπαθούν να τους δίνουν καθημερινά ό,τι καλύτερο μπορούν. Για να μπορέσει ο αθλητής να αποδώσει. Γιατί άμα είχαμε 15 ομάδες και οι άλλες 7 ή 8 ομάδες ήταν με άθλιες συνθήκες, όχι, κανένας δεν το θέλει αυτό και οι πρώτοι που δεν το θέλουμε είμαστε αθλητές. Φαντάζομαι μιλάς από την εμπειρία φίλων σου, γιατί στην καριέρα σου ήσουν τυχερός και ικανός να παίξεις, ναι, σε μεγάλες ομάδες, ναι, έτσι δεν είναι? Και σε σημαντικά πρωταθλήματα, στο Ιταλικό, στο Γαλλικό. Ναι. Ναι, όχι, εγώ ήμουν από τους τυχερούς που μέχρι στιγμής τουλάχιστον την ευκαιρία να είμαι σε πάρα πολύ μεγάλους λόγους οι οποίοι ήταν οργανωμένοι. Μιλάω εκ μέρους των αθλητών των οποίων τους γνωρίζω, έχουν υπάρξει.
μιλάω εκ μέρους και των ομάδων, των οποίων έχω δει και έχω μιλήσει και με παράγοντες οι οποίοι ίσως δεν αγαπούσαν πολύ αυτό που κάνανε, γιατί δεν ήταν πραγματικά παράγοντες, ήταν τη δουλειά τους και απλά ήταν το χόμπι τους. Ναι. Οπότε αυτή είναι η άποψή μου για τις λίγες ομάδες. Γενικά θεωρώ ότι σε ένα περιβάλλον, σε ένα πρωτάθλημα, πρέπει να υπάρχει υγεία. Να υπάρχει, να φαίνονται όλα μπροστά, να μην υπάρχουν να υπάρχει, πράγματα. Να υπάρχει υγεία, ναι, να υπάρχει υγεία, αυτό που είπες. Μπράβο, και διαφάνεια. Και διαφάνεια. Και διαφάνεια, ακριβώς. Ξέρετε πως είναι να είναι ένα υγιές περιβάλλον το οποίο περιβάλλεται γύρω από το πρωτάθλημα και πραγματικά μακάρι να υπάρχουν έτσι 8-10 ομάδες, να είμαστε έτσι, παρά να υπάρχουν 12 και 13 και οι 5 ομάδες να είναι αυτό που λέμε... Σωστά, να φυτοζώουν, να φυτοζώουν, να φυτοζώουν. Ναι, ωραία. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ακριβώς. Ωραία, έγινε. Μια τελευταία. Ραφαήλ, εμείς σαν ποδοσφαιρικοί, τουλάχιστον εγώ, ναι, γράφουμε συχνά ότι ναι, έχει ο ΠΑΟΚ του ποδοσφαίρου 3 μάτς μέσα στη βδομάδα και υπάρχει κούραση και ανάγκη για φρεσκάρισμα. Ένας αθλητής του βόλεϊ, μετά από ένα παιχνίδι με τόση ένταση όπως με τον Ολυμπιακό χθες, προλαβαίνει να ξεκουραστεί μέχρι την Τετάρτη, όπου ο ΠΑΟΚ παίζει με την Μίλτερφαρτ στο Παλατάκι, σε δύο μέρες είναι... δηλαδή. Είναι και για μας θέμα. Γενικά το άθλημά μας έχει καταπώνηση, σίγουρα δεν έχει του ποδοσφαίρου που είναι άλλο άθλημα διαφορετικό. Τελείως υπάρχει καταπώνηση στο κορμί, υπάρχουν συνέχεια. Είναι σκληρό, παίζει με το δάπεδο, δεν έχει επαφή, έχει συνέχεια κρούση. Είναι πράγματα του αθλήματος τα οποία καταπονούν ένα κορμί. Παίζει μεγάλο ρόλο. Δηλαδή το να παίζεις, ας πούμε, τώρα και να παίξεις την Τετάρτη και να ξαναπαίξεις με τον Ολυμπιακό, θέλει πολύ καλή προετοιμασία. Θέλει να είσαι πολύ προσεκτικός, θέλει να είσαι συνέχεια σε ένα πρόγραμμα το οποίο πρέπει να ακολουθείς. Οπότε, αν με ρωτάτε, ναι, είναι δύσκολο. Μάλιστα, ωραία. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στη συνέχεια. Βεβαίως υγεία εννοείται. Υγεία πάνω απ' όλα. Και προσωπικούς στόχους. Εννοείται. Και προσωπικούς στόχους να ευοδοθούν και ομαδικούς. Ραφαήλ, σε ευχαριστούμε πολύ που μας μίλησες. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.